το αντικείμενό του με τον καλό φίλο, τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, τον καρδιολόγο, τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, είμαστε στον αγώνα. Βλέπουμε, παρακολουθούμε πολύ στενά όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Δίνουμε τη μάχη μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα νικήσουμε. Λοιπόν, βοηθήστε μας λίγο με απλό τρόπο. Εσείς το έχετε αυτό το, έχετε αυτή τη δυνατότητα να καταλάβουμε, γιατί ανησυχεί πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ κατανοώ πάρα πολύ καλά και το σχόλιο που έκανε ο Γιώργος πριν. Υπάρχει κόσμος, το βλέπω. Είναι γύρω μας. Που παίρνει αυτές τις πληροφορίες, βλέπει αυτές τις σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και μια βαρύτητα, και λέει τι να γίνει τώρα, να κάνω ένα εμβόλιο και να κινδυνεύσω από το εμβόλιο. Το θέτω όπως το λέει ο κόσμος. Δηλαδή, πριν να καταλάβουμε τι γίνεται, μπορείτε να μας πείτε με καθαρό τρόπο, αν κινδυνεύουν από αυτό το εμβόλιο τελικά, τι βλέπετε, τι είναι η θρόμβωση, εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται. Ωραία. Θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσω πλήρως όλη την κατάσταση. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια πάρα πολύ σπάνια φλεβική εγκεφαλική θρόμβωση που οφείλεται σε μια επίσης πάρα πολύ σπάνια θρομβοπενία, δηλαδή μείωση των αιμοπεταλίων, και εδώ είναι το παράδοξο, που δημιουργείται θρόμβος. Ενώ η θρομβοπενία συνήθως δημιουργεί μια καλύτερη κυκλοφορία, αραίωση του αίματος, εδώ πέρα έχουμε θρόμβωση. Δηλαδή είναι ένα παράδοξο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο το συναντούμε εμείς οι κλινικοί γιατροί όταν χορηγείται η παρίνη, το φάρμακο το κλασικό, το αντιπυκτικό που λέγεται η παρίνη, σε κάποιους συγκεκριμένους οργανισμούς για αίτια κυρίως ιδιοσυστασιακά και γονιδιακά. Ένα είναι αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι σε 16 εκατομμύρια εμβολιασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε 8 θανάτους. Είχαμε όλες και όλες στην Ολλανδία 4 περιπτώσεις, 2 στη Δανία, 3 στη Νορβηγία και πολύ ελάχιστες σε άλλες χώρες. Δηλαδή, μία στην Ελλάδα. Έτσι αναφέρεται, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαριστεί. Δηλαδή, το σύνολο είναι περίπου 30 περιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη, από τη στιγμή που έχουν γίνει πάνω από 35 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Θέλω να πω ότι... Μισό λεπτό, γιατρέ. Να το τουμπάρω εγώ αυτό και να σας πω και γιατί γίνεται τόση φασαρία τότε, άμα είναι τόσο μικρό. Θα σας απαντήσω. Θέλω να πω ότι ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, αναφέρθηκαν 9 περιπτώσεις μετά από 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ενώ σε αυτή την περίπτωση στη Γερμανία είχαμε περίπου 21.000 θανάτους στο γενικό πληθυσμό από αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, είχαμε 9 θανάτους όπως προανέφερα, ενώ είχαμε από τους εμβολιαστέντες, ενώ στο γενικό πληθυσμό είχαμε 63.000 θανάτους. Τι γίνεται? Η στρατηγική της AstraZeneca από την αρχή δυστυχώς δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και στις κλινικές μελέτες που παρουσίασε, δηλαδή είχε αφήσει έξω κάποιο πληθυσμό πάνω από 65 χρονών, ενώ βασίστηκε η Ευρώπη στην AstraZeneca, διατέθησαν πάρα πολλά εμβόλια, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στην Ευρώπη, δηλαδή δεν ήταν συνεπής στις παραδόσεις που έπρεπε να κάνει, δημιουργήθηκε ένας θόρυβος, ο οποίος είδαμε ότι από τη μια ο γαλλογερμανικός άξονας και οι χώρες πέρα από αυτόν, όπως Ολλανδία για παράδειγμα, Αυστρία, ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτική και βλέπαμε ότι να είναι πάρα πολύ αυστηρή στην κριτική του στο εμβόλιο, χωρίς να έχουν τα κλινικά επιδημιολογικά δεδομένα που θα έλεγαν ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το εμβόλιο πρέπει να βγει απ' έξω, δεν κάνει ή δημιουργεί πολλά προβλήματα. Συγκριτικά με πολύ ελάχιστα περιστατικά, τα οποία ακόμα και οι μεγαλύτεροι και το EMA, οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, αιματολόγοι, παθολόγια, αυτοί που ασχολούνται με την θρόμβωση και την πήξη, η Παγκόσμια Εταιρεία Θρόμβωσης Πήξης με έδρα το Παρίσι, είπε ότι το εμβόλιο δεν έχει πρόβλημα. Από την άλλη, είδαμε ότι οι χώρες οι αγγλοσαξονικές όπως Αυστραλία. Εγώ πρέπει να βοηθήσω αυτή τη συζήτηση πάντως να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και ρωτώ, ο άλλος, ας πούμε, από την Άστρα τρελάθηκε ξαφνικά και το είπε αυτό.
Πρέπει να τα καταλάβουμε λίγο αυτά. Γιατί το είπε αυτό, ας πούμε. Συγγνώμη, μιλάτε για τον αξιωματούχο του Ιεμένου. Ακριβώς. Ο οποίος βγήκε σήμερα και δημιούργησε το θέμα. Αυτός δηλαδή ξαφνικά τρελάθηκε. Ναι, αυτός καταρχάς εκτιμώ ότι λειτουργήσε ανεύθυνα, επιστημονικά, αντιδεοντολογικά. Δεν γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις από κανέναν από τη στιγμή που μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό, το ανώτερο υγειονομικό όργανο της Ενωμένης Ευρώπης, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη, να βγαίνει κάποιος και να καταδικάζει κάποιο εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο χωρίς να έχει συνεδριάσει η Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή αργεί ή όχι να συνεδριάσει, είπαμε από τις πρώτες μέρες ότι δυστυχώς η Ευρώπη είναι μετά τις εξελίξεις και δεν προηγήθηκε. Πιστεύω ότι θα αφυπνιστεί, αλλά οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Καβαλέρη, το λέω σε όλους τους τόνους, δεν ήταν οι πρέπουσες, δεν έπρεπε να τοποθετηθεί έτσι και εκτιμώ ότι αυτά που ανέφερε, πολύ φοβάμαι ότι θα τα αναιρέσει και ο ίδιος, διότι και με τα πραγματικά νούμερα, τα συγκεκριμένα νούμερα, δεν δικαιολογείται να λέμε ότι αυτό το εμβόλιο δημιουργεί τόσο μεγάλες παρενέργειες και είναι κατά κάποιο τρόπο Αυτό ο κύριος Καβαλέρη. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό που θέλω να πω τώρα. Με συγχωρείτε. Ή πρέπει να αποσύρουμε το εμβόλιο, συγκεκριμένα πράγματα, στο οποίο έχει βασιστεί η στρατηγική. Δεν μπορεί να ζει ο πληθυσμός της Ευρώπης με το φόβο αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θρόμβωση κάνοντας το εμβόλιο, που σας το λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει δικαιολογηθεί από καμία κλινική ή επιδημιολογική αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Ή πρέπει να συνεχίσουμε τους εμβολιασμούς από τη στιγμή που τα εμβόλια είναι το όπλο μας. Και ξανατονίζω. Και λέτε ότι καθαρά, φαντάζομαι, συνεχίζουμε τους εμβολιασμούς εσείς. Αυτό λέτε. Εγώ σας λέω το εξής, ότι τα ωφέλη τα οποία έχουμε από τη συνέχιση των εμβολιασμών με το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι πολλαπλάσια, πάρα πολύ περισσότερα από τις ελάχιστες πιθανώς επιπλοκές που μπορεί να έχει αυτό το εμβόλιο. Διότι είναι τόσο λίγα τα περιστατικά, περίπου 30 στο σύνολό του σε όλες τις χώρες, οι καταγραφές είναι αυτές, από τη στιγμή που έχουμε πολλαπλάσιο όφελος, πολύ λιγότερους θανάτους, διότι το συγκεκριμένο εμβόλιο αποδεδειγμένα μειώνει τις νοσηλίες, μειώνει τους θανάτους, γενικότερα στο γενικό πληθυσμό, άρα έχουμε τεράστιο όφελος. Μάλιστα. Και δεν λέμε ότι μπορεί να μην υπάρξει ένα περιστατικό στο 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Αλλά είναι πολλαπλάσια τα ωφέλη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιώργο. Έτσι είναι η ζωή. Γιατρέ, κάτι ήθελα να σας πει ο Γιώργος. Γιατρέ, καλησπέρα, Γιώργος Ομορώτης είμαι. Είναι προφανές ότι συμφωνούμε όλοι μαζί σας και αυτή είναι και η θέση και του EMA και του κυρίου Τσιόδρα σημερινή, ότι τα ωφέλη από το εμβόλιο είναι περισσότερα από τις όποιες πιθανές παρενέργειες προκαλεί. Από εκεί και πέρα όμως, με συγχωρείτε, αλλά θα έπρεπε και ο EMA και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προφανώς και ο FDA, που μέχρι στιγμής δεν έχει γκρίνει το εμβόλιο, να βγουν πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα, να πούν ότι αυτές είναι οι ενδείξεις, αυτές είναι οι κατηγορίες που πιθανόν να επηρεάζει, αυτοί οι άνθρωποι πιθανόν να κοιτάξουν κάποια άλλη κατηγορία και να προχωρήσει η ζωή μπροστά. Δεν μπορεί να πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο παγκοσμίως. Να βγαίνουν οι Γερμανοί και να λένε κάτω των 55 μην κάνετε. Να βγαίνουν άλλοι να λένε Γιώργος, η δεύτερη δόση να είναι της Pfizer. Να βγαίνουν εδώ και να λένε με συγχωρείτε δεν έχετε επιλογή και αν σας κάσει τη Άστρα δεν πειράζει. Συγγνώμη, αλλά και τα στατιστικά ανθρώπους αφορούν. Έχετε, κύριε Μουρούτη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είπα και προηγουμένως ότι ο EMA, ο οποίος έχει πάρει όλο το βάρος και την ευθύνη και έχει εγκρίνει το εμβόλιο, έπρεπε να λειτουργήσει πολύ νωρίτερα και να δώσει κλινικά στοιχεία, αλλά και να δώσει κατευθύνσεις, guidelines στην επιστημονική κοινότητα για το πώς θα προχωρήσει. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει την Πέμπτη, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ότι αφορά κυρίως, προσέξτε, γυναίκες 20 έως 60 ετών, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή από τις 18 στα 20 περιστατικά τα οποία επίσημα έχουν καταγραφεί αφορούν γυναίκες κάτω από τα 60 χρόνια κυρίως, γι' αυτό γίνεται αυτή όλη η ένσταση όσον αφορά την ηλικία για γενετικούς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ξέρουμε. Ακόμα όμως θα σας πω ότι είναι ένα πολύ περίεργο και παράδοξο ιατρικό φαινόμενο που ακριβώς επειδή δεν μπορεί ακόμα να εξηγηθεί, είναι ένας λόγος που δημιουργήθηκε όλο αυτό το κομφούζιο και αυτό αν θέλετε το αλαλούμ με το συγκεκριμένο εμβόλιο, όμως η εκτίμησή μου η επιστημονική είναι ότι το αδικούμε πάρα πολύ, διότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο από τη σοβαρή νόση. Μάκη. Κύριε Παπαϊάννου, Μάκης Προβατάς, να κάνω μια ερώτηση. Συγκριτικά, το απλό εμβόλιο της γρίπης ή της σιλαράς, ξέρουμε τι πανενέργειες κάνει για να το συγκρίνουμε.
ασφαλώς και ξέρουμε, σαφέστατα και από το εμβόλιο της γρίπης, έχουμε πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Ένα στους 300 έως 400.000 μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές παρενέργειες, ακόμα και παραλύσεις του νευρικού συστήματος, βαριές πνευμονίες, μέχρι και σοβαρό πρόβλημα αναπνευστικής δυσχέρειας. Σαφέστατα και από το εμβόλιο της γρίπης υπάρχουν τρομερές παρενέργειες. Άρα δεν είναι στο μηδέν αυτά και ξαφνικά του COVID είναι ένα εμβόλιο. Αυτά θα τα ανακαλύπτουμε τώρα. Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απόλυτο στην ιατρική όπως δεν υπάρχει απόλυτο στη ζωή. Οτιδήποτε είναι φάρμακο και είναι εξωγενής παράγων που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις που ενίοτε μπορεί να γίνουν αλυσιδωτές και να επιφέρουν τεράστιες επιπτώσεις. Ενώ με τον κορονοϊό πάντως είναι σίγουρα απολύτως, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν απίθανο. Σχεδόν, πάντα, σχεδόν. Θέλω ένα σχόλιο σας, γιατρέ, για τη συνολική εικόνα, για να προλάβουμε να μας το δώσετε κι αυτό. 4.309 κρούσματα είναι κοντά στο ρεκόρ που έχουμε κάνει, το μαύρο ρεκόρ κρούσματων. Είναι όμως δύσκολη η σκληρή αριθμή. Είναι 751 οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας. Έχουμε 79 θανάτους σήμερα και έχουμε και έναν άλλο σκληρό αριθμό που δεν χωρά αμφισβήτηση για την επιβάρηση του δημόσιου συστήματος υγείας, τις 526 εισαγωγές στα νοσοκομεία. Πώς τη βλέπετε αυτή την εικόνα? Σαφώς είναι μια εικόνα η οποία με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα. Πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κατά την άποψή μου πρέπει κυρίως οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι η ατομική ευθύνη είναι αυτή τη στιγμή το σπουδαιότερο πράγμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η πολιτεία πρέπει να κάνει συνεχόμενα συστάσεις, να κατευθύνει έτσι ώστε να μπορέσουν έτσι ώστε η συνεργασία πολιτών και πολιτείας να μας δώσει ένα νούμερο το οποίο θα μπορέσουμε και εμείς να αισθανθούμε πιο άνετα. Βέβαια, σε αυτό παίζουν ρόλο όλες οι κοινωνικές δυνάμεις της χώρας. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ένας διάλογος. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή ο καθένας να ενεργεί ανεξάρτητα. Πρέπει συνολικά, συντεταγμένα, πολιτεία και πολίτες να βρούμε μια χρυσή λύση έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να μειώσουμε όλη τη διαδραστικότητα, όλη την εξάπλωση του ιού και να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται, είμαστε σε δύσκολη φάση. Πιστεύω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και γενικότερα η δημόσια υγεία και η ιδιωτική υγεία αν χρειαστεί θα βρούνε τις λύσεις, όμως χρειάζεται να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας διότι η στιγμή αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ξανά για την συζήτηση, γιατί είναι διαφωτιστική πάντα και έχετε και πολύ συγκεκριμένα πράγματα να μας πείτε και ειδικά σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Είναι πολύ σημαντική η επιστημονική άποψη, διότι δυστυχώς αυτές τις ώρες μηνούν όλοι οι άλλοι εκτός από τους επιστήμονες πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ με τον Μάκη και τον Γιώργο θα πάρουμε.